Πάμε και στην Εύη Κουζοκώστα, διότι το φως δημοσιότητα είδαν Εύη μέσω Reuters και Wall Street Journal το πώς προετοίμαζαν τόσο καιρό την εισβολή στο Ισραήλ η ένοπλη της Χαμάς. Ακριβώ, Εύα, είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που, βγαίν, που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα τι τελευταίε ώρε. Αρχικά με το δημοσίευμα τη Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγέ ανωτάτων αξιωματούχων στελεχών τη Χαμά και τη Χεσμολά, που ουσιαστικά δείχνουν το Ιράν πίσω από την επίθεση τη 8η Οκτωβρίου, τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει παραβίαση συνόρων του Ισραήλ από το 1973. Αυτό το οποίο λοιπόν το δημοσίευμα περιγράφει είναι ότι από τον Αύγουστο ήδη προετοίμαζαν οι φρουροί τη Επανάσταση του Ιράν μαζί με άλλε τέσσερι ομάδε μαχητών, ανάμεσα στι οποίε και η Χαμά, αυτό το χτύπημα με πολλέ μάλιστα συναντήσει που γίνονταν στη Βηρητό του Λιβάνου. Και μάλιστα αυτό το οποίο λέει το δημοσίευμα είναι ότι το πράσινο φω δόθηκε από του φρουρού τη Επανάσταση την προηγούμενη Δευτέρα. Πάλι στη Βηρητό στο Λίβανο. Και είναι εντυπωσιακό πώ δεν πήρε κανένα χαμπάρι. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι το δημοσίευμα αναφέρει και δηλώσει του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Άντωνι Μπλίνκεν στο CNN, ο οποίο λέει ότι εμεί δεν επιβεβαιώνουμε, δεν έχουμε τι αποδείξει τα στοιχεία. Που να μα αποδεικνύουν ότι το Ιράν βρίσκεται, είναι εμπλεκόμενο α, σε αυτή την α, υπόθεση, σε αυτό τον πόλεμο, σε αυτή την επίθεση. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μακρά σχέση ανάμεσα στο Ιράν και του Παλαιστινίου. Mm. Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς επίσης διαψεύδει ότι βρίσκεται το Ιράν πίσω από την επίθεση α, και λέει ότι τη σχεδίασαν μόνοι του. Και βεβαίως μπορούμε να πούμε, όπως λέει και μέσα το δημοσίευμα, ότι μια άμεση εμπλοκή του Ιράν mm -hmm. θα είχε σοβαρέ συνέπειε και θα έβγαζε από τη σκιά τη μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στο Ιράν α, και το Ισραήλ. Ε, Καθώ έρχονται και άλλα στοιχεία στην επιφάνεια, ε, το Reuters με ρεπορτάζ ουσιαστικά λέει ότι οι μέλη τη Χαμά είχαν διεισδύσει ω εργαζόμενοι στο Ισραήλ. Δηλαδή, ε, αναδεικνύει ένα σχέδιο που ε, εκτιλήσεται από το 2021, από την τελευταία δηλαδή σύγκρουση, εκπαίδευση μαχητών στην ίδια τη Γάζα. Και εδώ έρχονται κάποιοι αξιωματούχοι από τι μυστικέ υπηρεσίε τη Αιγύπτου, πάλι με ρεπορτάζ του Reuters, που λένε ότι εμεί είχαμε προειδοποιήσει το Ισραήλ, αλλά αυτοί είχαν υποτιμήσει τι πληροφορίε που του δίναμε, κυρίω γιατί οι Ισραηλοί ήταν επικεντρωμένοι στι μάχε που γίνονταν στη Δυτική Όχθη και είχαν υποτιμήσει τη Γάζα. Θεωρούσαν δηλαδή ότι τα οικονομικά κίνητρα που είχαν δώσει τελευταία οι Ισραηλοί στου Παλαιστινίου και στη Χαμά δεν ήταν αρκετά ώστε να αποτρέψουν μια οποιαδήποτε επίθεση. Και έτσι πιάστηκαν στον ύπνο, ενώ είχαν πληροφορίε, όπω λένε οι Αιγύπτοι αξιωματούχοι από τι μυστικέ υπηρεσίε. Πάμε τώρα, Εφη, κυρίε και κύριοι, να δούμε έναν χάρτη να καταλάβουμε πού είναι το Ισραήλ, πού είναι η Λωρίδα τη Γάζα και πού βρίσκεται και το Ιράν, στο οποίο αναφέρθηκε μόλι στο ρεπορτάζ στο σου, Εφη Κουτσοκώστα. Βλέπουμε λοιπόν τη Λωρίδα της Γάζα, μια μικρή έκταση γη. Και βλέπουμε την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, που υπάρχουν δημοσιογραφικέ πληροφορίε, του μεγάλου παίκτε στην περιοχή. Ακριβώς και με ομάδε σε διάφορε περιοχέ επίση μαχητών που έχουν άμεση σχέση. Είναι αυτό ο άξονα τη αντίσταση, όπω ονομάζεται. Ο άξονα τη αντίσταση περιλαμβάνει ομάδε μαχητών που υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν και άμεση σχέση. Με τη Χαμά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το οποίο συνέβαινε όλο αυτό το διάστημα είναι ότι η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, προσπαθούσαν να εξομαλύνουν κάπω τι σχέσει του, υπήρχαν ε, επαφέ και με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, και από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν το έβλεπαν με καλό μάτι ακριβώ αυτό ο άξονα τη αντίσταση, οι εξτρεμιστέ αυτών των περιοχών. Και ότι δεν ήθελαν να αφήσουν, λένε πολλοί αναλυτέ, να υπάρξει, να προχωρήσει αυτό το σχέδιο που θα έφερνε κοντά. Το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και ενδεχομένω και τι Ηνωμένε Πολιτείε ναι. έναν κομβικό ρόλο πάλι στη Μέση Ανατολή. Και απλώ επειδή αναφερθήκαμε στο Ιράν, μένει να αποδειχτεί και ο ρόλο του Ιράν στην όλη αυτή πολύσύνθετη κατάσταση και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα γεγονότα. Έφυκο Κώστα, σε ευχαριστούμε.